Επεισόδιο 946. Λάμψη! Λάμψη έχουμε γίνει, ρε πούστη. Γεια σας φίλοι, το The Gangsters. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καφενειακές συζητήσεις. 3225. Επεισόδιο 946. Λάμψη! Λάμψη έχουμε γίνει, ρε πούστη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για το μάτς Παναθηναϊκός Σχολαργός. Παναθηναϊκός Σχολαργός. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Γεια σας, φίλοι του The Gangsters. Ας τα αναλύσουμε λίγο. Αν και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Ναι, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Γεια σας, φίλοι του The Gangsters. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα κερδίσει για 30 πόντους διαφορά, εγώ το λέω. Ας απευθυνθούμε λίγο στο Χολαργό. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε Χολαργέ. Λοιπόν, ο οποίος παίζει σε ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εμάς θα ακούσεις. Ωραία. Θα κερδίσεις σίγουρα. Είσαι στην... Θα σου πούμε την πεντάδα εδώ που θα παίξει. Ωραία. Θα παίξει την πεντάδα, λοιπόν, αυτό θα σου πούμε. Πεντάδα. Θα παίξεις, είσαι πέμπτος στη βαθμολογία. Είσαι έκτος στη βαθμολογία. Με 6-5. Εντός 4-1 ρεκόρ, δηλαδή έχει 80% ποσοστό νικών εντός. Τα παίρνει συνέδρα τα μάτς. Και εκτός έχει 50% ποσοστό νικών. 2-4. Εντάξει, τώρα θα πάει 2-5, δεν πειράζει. Άξε, λοιπόν, στην 11η αγωνιστική έπαιξε με τον Άρη. Εκτός έδρας. Τον οποίο νίκησε. 58-59, έτσι. Τον νίκησε για ένα πόντο. Ένα μάτς το οποίο δηλαδή. Πολύ λίγοι πόντοι, ρε παιδί μου. Είχαμε να δούμε τέτοιο μάτς από το 2014. Λίγοι, αλλά εντάξει. Με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είχε βάλει και 40 περισσότερο στον Προμηθέα. Έπαιξε και την 10η αγωνιστική με το Λαύριο. Το κέρδισε εντός έδρας 82-71. Το οποίο. Ο οποίος Χολαργός πετυχαίνει 68,7 πόντους ένα παιχνίδι. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Πετυχε... Έχει 34,7 rebound ένα παιχνίδι, καλό ποσοστό αυτό για τα rebound. Είναι και 10,7 assist. Εντάξει, και να πούμε ότι ο Χολαργός φέτος ανέβηκε στην Α1. Φέτος Α1. Είναι... Μια ομάδα πρωταγωνιστή. Μαζί με τον Περιστέρι. Μαζί με τον Περιστέρι, έτσι. Σε πιο κάτω επίπεδα, αλλά είναι γενικά σε καλή βαθμολογική κατάσταση η ομάδα από την Α2. Με τον προπονητή τον Άρη Λυκογιάννη. Με Λυκογιάννη στον πάγκο. Ο οποίος ήταν στον Κολοσσό. Ήταν στο Κολοσσό, εντάξει, έχει μεγάλη πορεία ο Λυκογιάννης. Ναι. Αν καλά ο άνθρωπος. Θα πούμε και την πεντάδα να ξεπερδεύουμε. Λοιπόν, ακούστε με το πεντάδα χωράγω, που πιστεύουμε θα, θα αγωνιστεί. Θα αγωνιστεί. Λοιπόν. Και ποια θα είναι η πιο καλή για να ανταπεξέλθει του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, λέμε τώρα. Στο 1 θα παίξει ο Κέραφορ. Ο Κέραφορ. Στο 2 θα παίξει ποιος, ο δίδυμος αδερφός του Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης. Ο δίδυμος. Η επική μάχη. Θα παίξουν τα αδέρφια. Η επική μάχη. Εγώ πιστεύω ο Πιτίνα. Παναγιώτης και Γιώργος. Ο Πιτίνα το βάλει μέσα τον Καλαϊτζάκη να παίξει. Θα παίξει, πιστεύω θα παίξει. Θα παίξει. Και ο Καλαϊτζάκη του Παναθηναϊκού 2 δεν παίζει. Ναι, είναι η ίδια θέση είναι τα παιδιά. Στο 3 θα παίξει ο Γιάνκοβιτς, παλιός γνώριμος του Παναθηναϊκού κι αυτός. Ήτανε να φύγει αυτός τώρα. Στο 4 θα παίξει ο Φιτσπάτρικ, ένας παλιός γνώρισμος της Πάτρας εδώ πέρα. Μεγάλη η πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τόρλινγκ Φιτσπάτρικ. Στον Απόλλωνα κάποτε. Και στο 5. Και στο 5 ο Αγκμπελέσε. Ο Αγκμπελέσε, ο οποίος είναι εξαιρετικός για το Χολαργό, εξαιρετικό πεντάρι, κάνει σπουδαία παιχνίδια. Έκανε και double-double την προηγούμενη αγωνιστική. Σπουδαίος παίχτης και πιστεύω θα βασιστεί πάνω του ο Χολαργός και φυσικά στα σούτ έξω από την περιφέρεια, μπας και μπει κανένα. Αυτά, δε. Τι να πούμε. Δεν μπορούμε, αυτό το παιχνίδι δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι άλλη σου τελείω. Αλλά εντάξει. Εντάξει τώρα θα κάνει την προσπάθεια. Να πούμε αυτό ότι ο Παναθηναϊκός θα έρθει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή. Ο Χολαργός, ναι. Ο Παναθηναϊκός θα έρθει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ένα θετικό τώρα για το Χολαργό. Τώρα εντάξει. Κατά πόσο θα το καταβάλει αυτό το Παναθηναϊκό. Βλέπουμε ο Πιτίνο παίζει με πολύ rotation. Χρησιμοποιεί όλους τους παίχτες. Έτσι, βλέπουμε ότι κάνει πολλές αλλαγές. Εγώ από ό,τι είδα τώρα προς το Πιτίν. Τουλάχιστον τα παιδιά μάθανε να κάνουν τα βασικά, έτσι, άμυνα, επίθεση, τρίποντα. Εντάξει, σίγουρα τα ξέρανε αυτά, απλά ήταν θέμα ψυχολογικό πιστεύω κομμάτι. Δεν γίνεται να είσαι σε τέτοιο επίπεδο να μην ξέρεις άμυνα, επίθεση, έτσι. Είναι κοροϊδία αυτό. Γενικά πιστεύω ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει με τον Πιτίνο. Έχει δείξει άλλο πρόσωπο. Και πιστεύω πολύ πιθανό να φτάσει 90 πόντους στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Μια και έχει 90 πόντους στο παιχνίδι. Έχει και 91 πόντους πόσους ναι, έχει. Εδώ έριξε 100 στην ΑΕΚ τώρα με το Χολαργό. Έριξε 100. Γενικά πιστεύω θα πάρει εύκολη νίκη ο Παναθηναϊκός. Θα μπει καλά. Θα μπει με το δεξί στην νέα χρονιά. Έτσι. Αν και πιστεύω θα βάλει περισσότερο παίχτες Δευτέρου. Καλαϊτζάκης, Παπαγιάννης. Πιστεύω έτσι. Όχι βασικούς. Για να πάρουν όλοι οι παιχνίδια στα πόδια τους. Γενικά πιστεύω θα είναι ένα
Καλό παιχνίδι προετοιμασία. Εγώ παιδιά θα το δώσω το παιχνίδι, γιατί θέλω να δω επική μάχη αδερφών. Έτσι, αν και πιστεύω προς το τέλος μπορεί να παίξει ο... όχι, ο Καλετζάκης στο Παναθηναϊκό. Και με τον Προμηθέα το 1,5 τελευταίο λεπτό έπαιξε. Ναι, αλλά ήταν ανάλογα και πώς θα κοιμαρθεί και το σκορ. Αν ανέβει από ψηλά μπορεί να παίξει και πρώτο-δεύτερο δεκάλεπτο που λέει. Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι μπάσκετ είναι. Και συνήθως παίρνουν στην Α1. Παίρνουν πολύ ευκαιρία. Παίρνουν χρόνο τέτοιοι παίχτες. Ο Μίτογλου, το παράδειγμα του Μίτογλου, έτσι, ο οποίος ξεκίνησε, έπαιρνε 2 λεπτά στην Α1 κατηγορία και τώρα το βλέπουμε πέσει σχεδόν βασικός με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Ο Μίτογλου έχει κάνει εξαιρετική πορεία, γι' αυτό άλλωστε έχει έρθει στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει πορεία η οποία πέρσι έπαιζε 4-5 λεπτά. Φέτος βλέπουμε ότι παίζει 8, 10, 15, αλλά πρωταγωνιστεί σε αυτά τα λεπτά από τα οποία παίζει. Να πούμε βάζει αυτό, πόντους, rebound. Να πούμε γι' αυτό έτσι. Ένας αφηνιασμένος παπάς με 6 στα 7 τρίποντα με τον Προμηθέα, τι έκανε εκεί. Τον Προμηθέα, εντάξει. Τι έκανε εκεί, δηλαδή, εντάξει. Βλέπουμε ότι μετά την Πασκουάλε εποχή, να το πούμε έτσι, η κυκλοφορία της μπάλας, το οποίο είναι πιστεύω και το πιο τέτοιο σημαντικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό τώρα στον Πιτίνο. Ο Πιτίνος, ο οποίος καθοδηγεί με αυτό το σύστημα, θα έλεγα, να κυκλοφορεί πολύ μπάλα. Είπε και ο ίδιος ότι εγώ δεν θα βάλω κάποιο καινούριο σύστημα στον Παναθηναϊκό. Μα δεν χρειάζεται κάποιο καινούριο. Ναι. Πιστεύω. Όχι, δεν χρειάζεται. Από άποψη, δεν θέλουν πολλές αλλαγές. Ναι. Καλάθης, να πούμε, πρώτος εσείς με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Εντάξει, είναι πρώτος ο Καλάθης. Μιλάμε για τον άνθρωπο ασυστομηχανή, έτσι. Ναι, ναι. Κοντεύει να μπει στις 1000 assist, λένε, έχει 840 νομίζω στην Euroleague. Οπότε καταλαβαίνουν το επίπεδο του Καλάθη. Γενικά ο Παναθηναϊκός πιστεύω δεν θα τα βρει σκούρα απέναντι στο Χολαργό. Έρχεται και από δύο μεγάλες νίκες, με τον Προμηθέα και την ΑΕΚ. Τώρα θα παίξει και την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό, αναλόγως πώς θα έρθει το μάτσα, άμα κερδίσει. Θα δούμε. Άμα κερδίσει ή άμα χάσει. Άμα κερδίσει θα είναι ακόμα καλύτερα πράγματα, θα πάει μεγαλύτερη διάθεση. Άμα χάσει, τώρα θα δούμε. Πάντως, αυτό, να γεμίσει το γήπεδο, να πάνε οι φιλάθλοι να δουν τον αγώνα. Να έχει εισιτήρια Χολαργός, όπως έχει ο Προμηθέας, με λίγα λόγια. Για να πω και το παράπονό μου. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες τις μεγάλες, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, οι οποίες όταν γίνεται παιχνίδι με μικρότερες κατηγορίες ομάδων, τύπου Χολαργό, Κίμη, έτσι, οι οποίες δεν είναι ίδιο επίπεδο με τις μεγάλες, βλέπουμε ότι το γήπεδο είναι άδειο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 14.000 και ο Παναθηναϊκός 17.000-20.000 θέσεις, να πηγαίνουν 3.000 άτομα. Δηλαδή, μόνο για την Ευρωλίγκα να πηγαίνεις και στα μεγάλα ντέρμπι, νομίζω. Εντάξει, εγώ πιστεύω αυτό το παράδειγμα που λες το διαψεύδει το Προμηθέας, έτσι. Δεν σου λέω για Προμηθέας. Ναι, σου λέω για κατάλαβα τι λες εσύ. Ναι. Απλώς εγώ σου λέω ότι εδώ στον Προμηθέα στην Πάτρα, από ό,τι έχω παρατηρήσει κι εγώ, δηλαδή στα μεγάλα ντέρμπι το γήπεδο είναι γεμάτο. Εντάξει, στον Προμηθέα είναι γεμάτο και. Πάντα είναι γεμάτο. Όχι δηλαδή μόνο στα ντέρμπι. Και Κίμη και Ρέθυμνο να παίζει. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι όσο γίνεται να είναι περισσότερο, κάθε φορά περισσότερο και σε αυτά τα ειδικά τα πιο μικρά παιχνίδια. Δηλαδή να εμψυχωθούν και αυτές οι ομάδες, έτσι. Όχι παράπονο, ξέρω εγώ, έτσι, για το γήπεδο, για τη στήριξη του κόσμου στις ομάδες του, απλά εντάξει. Να δείχνουν και στις ομάδες αυτές ότι δεν είναι κάποια... Τις έχουν ξεγραμμένες αυτό. Ναι, αυτό. Να δείχνει λίγο ενδιαφέρον περισσότερο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αγωνιστεί με Καλάθη στο 1, Παπά στο 2, στο 3 θα παίξει ο Παπαπέτρου που γύρισε ανανεωμένος από τον τραυματισμό του. Παπαπέτρου και. Μίτογλου στο 4. Και ο Λάσμος. Και ο Λάσμος στο 5. Μπορεί να παίξει και ο Βουγιούκας, οπότε. Ναι. Σας είπαμε, αυτό το παιχνίδι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί ίσως παίξουν και να μην παίξουν οι βασικοί. Ναι. Να σταθώ και λίγο στο Παπαπέτρου, ο οποίος επανήλθε από τον τραυματισμό του, έτσι, με το μάτς με την Τζεσεκά, φινίασε στην Τζεσεκά. Ένα μήνα απουσίας, έδειξε ότι ήταν έτοιμος. Ναι, ναι. Ο Παπαπέτρου έκανε πράγματα και θαύματα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, να βαθύσει την ομάδα του. Γενικά, αυτό. Αυτά, δηλαδή εμείς πιστεύουμε εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Καφενειακές Συζητήσεις. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας φίλοι, τότε κάνετε. Γεια σας.